Κύπρο αυτή τη στιγμή. Ένα έργο πολύ αναμενόμενο, ένα έργο το οποίο είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένα έργο, μια επένδυση μάλλον, που επιλύσαμε τα οποιαδήποτε προβλήματα υπήρχαν και υπογράψαμε πριν από μερικούς μήνες τη σύμβαση ουσιαστικά για να το αναθέσουμε σε επενδυτή, ο οποίος και προχωρεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία υπήρχαν μέσα στο συμβόλαιο για να αναλάβει. Η Λάρνακα θα είναι πολύ διαφορετική τα επόμενα χρόνια, καθώς μια επένδυση πέραν του ενός δις θα υλοποιηθεί εκεί στο λιμάνι και στη Μαρίνα της Λάρνακας. Με όση ώρα μιλάτε, βλέπουμε και τις μακέτες, βλέπουμε και τα ενδεικτικά. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Όταν θα υλοποιηθεί και το έργο, φαντάζομαι ο κόσμος θα μπορεί να τις απολαύσει. Αλλά κύριε Αλεξάνδρου, πολλοί σκέφτονται τι να το κάνουμε τώρα, τη Μαρίνα Λάρνακας και το λιμάνι. Αυτό πώς θα ανακουφίσει όλο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα όμως φέρνει και θέσεις εργασίας. Φέρνει ανάπτυξη, φέρνει έτσι ένα κίνητρο στο να αναπτυχθεί η γύρω περιοχή. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο πιστεύω χρειάζεται η Λάρνακα. Η Λάρνακα είναι μια πόλη η οποία ήταν πίσω εδώ και αρκετών καιρών, αρκετά χρόνια έκοψε πίσω, όπως λέμε, και πιστεύω θα. Δυστυχώς έτσι είναι. Μάλιστα, το οξυγόνο που θα πάρει από αυτό το έργο είναι πάρα πολύ. Και η Κύπρος ακόμη πιστεύω ότι χρειάζεται ένα τέτοιο έργο, διότι δίνεται μια τεράστια ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία στην πόλη της Λάρνακας και γενικότερα στην Κύπρο να προγραμματιστεί ή να οργανωθεί διαφορετικά, ώστε να προσελκύσει διαφορετικού τύπου επενδύσεις, διαφορετικού τύπου εταιριών, διαφορετικού τύπου ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία μέσω αυτού του έργου να εγκατασταθούν, να μετακομίσουν, να έρθουν, να δημιουργήσουν τα γραφεία τους εντός του έργου αυτού. Και να δημιουργήσουν και κινητικότητα. 4.000, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις εργασίας είναι ο υπολογισμός που έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Όχι μόνο στην κατασκευή, γενικώς. Γενικά από την αρχή μέχρι την διεκπαιρέωση του έργου. Ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε 4.000 νέες θέσεις εργασίας και πιστεύω ότι μετά την πραγματοποίηση του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών, των εταιριών οι οποίες θα είναι μέσα στο έργο, θα είναι πολύ πιο αυξημένος αυτός ο αριθμός. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, τον Υπουργό Οικονομικών, για το αν αντέχουν τα ταμεία. Θα φέρει και χρήμα στα ταμεία αυτό το πράγμα. Μια επένδυση που θα είναι. Πόσα λεφτά. Πέραν του ενός δις, που είναι ουσιαστικά η επένδυση, τα κατασκευαστικά και τι θα γίνει εκεί στη λιμάνη και στη Μαρίνα της Λάρνακας, είναι μόνο η επένδυση θα είναι αυτόν τον ποσό. Τα ωφέλη δεν θα είναι μόνο για την πόλη και επαρχία της Λάρνακας, θα είναι για ολόκληρη την οικονομία. Και ας μην ξεχνούμε ότι πλέον με την εμπορικοποίηση, τη ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά του λιμανιού της Λάρνακας, πλέον μπαίνουν και τα δύο λιμάνια της Κύπρου σε ένα υγιή ανταγωνισμό. Φεύγει αρχιλιμένο από τη μέση πλέον και θα υπάρχουν και άλλα ωφέλη γενικότερα στην οικονομία, εκτός από τα κτίρια, τις υποδομές, η αναβάθμιση της μαρίνας, το λιμάνι, διότι θα αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί, θα υπάρχει και αναβάθμιση στο θέμα της προσέλκυσης των κουραζιεροπλοίων. Θα υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Άρα θα δούμε κουραζιερόπλοια και στη Λάρνακα. Βεβαίως, θα υπάρχει και τερματικό, θα αναβαθμιστεί το τερματικό και ο στόχος είναι να προσελκύσουν και μεγάλα κουραζιεροπλοία και αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των λιμανιών θα έχει όφελος γενικότερα προς την οικονομία. Βέβαια, όταν έρχονται οι τουρίστες και κατεβαίνουν στο λιμάνι της Λάρνακας, δύο πράγματα πρέπει να έχει. Κάτι να κάνουν στην ίδια τη Λάρνακα, αλλά και ένα δίκτυο μεταφορών να πάνε και σε όλη την Κύπρο. Μην μένουν μόνο στη Λάρνακα και στη Λεμεσό και στην Πάφο. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο είχαμε εγκρίνει όλα τα σχετικά που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία του τερματικού για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές παρά το λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας, που εκεί θα δημιουργηθεί έναν πρότυπο, ένας πρότυπος σταθμός επιβίβασης, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία ή να επισκέπτονται τη Μαρίνα και γενικότερα το κέντρο της Λάρνακας. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα γενικά στον τρόπο που εκτελούνται τέτοια έργα εντός της Δημοκρατίας. Ένα αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας μας και πιστεύω και άλλων ιδιωτικών εταιριών με την κυβέρνηση σήμερα είναι κάτι πρωτοφανές. Και φυσικά χωρίς τη θέληση και των δύο και των όλων των υπολείπων κλιμάτων, τα οποία είναι πάρα πολλά που εμπλέκονται σε αυτόν τον έργο, θα ήταν δύσκολη η πραγματοποίηση αυτού του έργου.
Μάλιστα. Κάθε καλό να ευχηθούμε. Το περιμένουμε να γίνει. Πότε θα το απολαύσουμε? Τι λέει το χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα? Ξεκινούμε τις εργασίες μας 1η Απριλίου. Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση του λιμανιού της Μαρίνας την 1η Απριλίου. Και μια ερώτηση που κάνει πολλοί κόσμος, πότε θα δούμε μπουλτόζες εντός της Μαρίνας. Μα ήταν το επόμενο. Πότε ολοκληρώνεται, αλλά και θα αρχίσουν να σκάβονται. Έχουν ληφθεί πρόνοιες ώστε ο κόσμος που θα ταλαιπωρηθεί να αποζημιωθεί, κύριε Υπουργέ, καταρχάς. Να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα γίνει η κυκλοφορία του δρόμου, τα σκάφη που είναι δεμένα. Έχουν τροχοδρομηθεί όλα. 1η Απριλίου αναλαμβάνει επίσημα πλέον ο επενδυτής. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μεταβατικό στάδιο, ναι, που πρέπει να επιληθούν όλα αυτά τα θέματα. Και η επένδυση εκεί είναι διάρκειας περίπου 12 ετών. Θα υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχεδιασμός και αναλόγως θα ξεκινήσει. Και βήμα-βήμα θα παραδίδεται, δηλαδή θα ξεκινάει κάτι άλλο. Έτσι. Μάλιστα. Καλή αρχή, να ευχηθούμε, να το δούμε το έργο να υλοποιείται, να το απολαύσει όλος ο κόσμος και τα ωφέλη. Τα ωφέλη και σε θέσεις εργασίας και σε έσοδα. Βεβαίως, όπως είπα, είναι η μεγαλύτερη επένδυση που υπάρχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στη Λάρνακα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με